Είναι 38 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, από τότε που ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή και για πρώτη φορά η ΕΣΥΑ, και αυτό κάνει τη βραδιά ξεχωριστή, τιμά τον πατέρα μου με αυτή την υπέροχη, πιστεύω, απόψινη βραδιά που θα την απολαύσουμε όλοι μαζί. Αυτό το σημαντικό έργο που σήμερα τιμάμε, το έργο του Κιτ Πόντου, διαπιστώνουμε ότι ο Ψαθάς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια αυτό το υλικό αναμόχλευε. Απλούστατα ήρθε η όριμη στιγμή στην ηλικία, την όριμη πια, να μιλήσει μέσα από τις εμπειρίες του και για την προσωπική του ζωή. Να μας δείξει τις ρίζες του. Είμαστε οι πανάρχαιοι Έλληνες που η φύτρα μας κρατά 25 ολόκληρους αιώνες. Ένα από τα πιο ζωντανά στοιχεία του ελληνισμού που συνεχίζουμε με πίστη και βλάπια τις παραδόσεις μας εδώ στη γη της μητέρας Ελλάδας, όπως και στη γη εκείνη του Πόντου που αφήσαμε. Πολύ απλά θέλω να σας πω ότι είμαι Πόντια, είμαι πάρα πολύ περήφανη. Διαβάζω και πραγματικά η ιστορία μας είναι τρομερή. Είναι η μνήμη μας. Όσο έχουμε μνήμη, δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει κανείς. Ο Πόντιος είναι κάτι πέρα από... Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδεολογία. Είναι ένας τρόπος ζωής, είναι η μουσική μας, είναι η γλώσσα μας, είναι τα ήθη και τα έθιμά μας, τα οποία προσπαθώ τώρα κι εγώ με τα παιδιά μας, και εγώ και ο Ντέμις, να τα περάσουμε σε αυτά τα παιδιά, στην καινούργια γενιά, και να ξέρουν ποιες είναι οι ρίζες τους. Με συγκινεί ο τρόπος με τον οποίο λέει πως το έχω νιώσει κι εγώ αυτό. Δεν καταλάβαινε τίποτα στην ηλικία που ο πατέρας έσκυβε ακόμη για να του εξηγήσει. Έτσι κι εγώ όταν ήμουν μικρή δεν καταλάβαινα. Όταν κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να δακρύζει με το άκουσμα του Κεμετζέ, της λύρας. Κατάλαβα ότι κάτι μέσα μου είχε μπει, είχε ριζώσει βαθιά και δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τα παιδικά εκείνα χρόνια. Θα μπορούσε να έχει σαν εφιάλτης ο Κεμετζές, να τον ακούω και να παθαίνω, μου θυμίζει το ότι μου είχε στερήσει άλλα πράγματα από τις Κυριακές μου. Αλλά με συγκινεί και δακρύζω και σκέφτομαι ότι κι εγώ τότε ήμουν ένα παιδί που έσκυβε ο πατέρας μου να μου εξηγήσει και δεν καταλάβαινα. Άμα θα μεγαλώσεις θα μάθεις και θα καταλάβεις. Η σκέψη μου συχνά φτερουγίζει στα παλιά και να που προβάλλουν πάντα ολοζώντανα, εικόνες όμορφες και πρόσωπα αγαπημένα, σκηνές και περιστατικά της καθημερινής ζωής, χαρές και λύπες, βιώματα λογής και μαζί ολόκληρο το πανόραμα της μακρινής εκείνης πόλης του Ευξήνου Πόντου, όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Σαν όνειρο. Άλλοτε ευτυχισμένο και χαρούμενο και άλλοτε φοβερό. Άλλοτε ένα σωστό βραχνά. Ευρώτητο έμενε ο Χότζας καθώς έβλεπε ολόκληρη την τάξη να κυνηγά το γλάρο. Τα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στα θρανία, ακόμα και πάνω στην έδρα. Και ύστερα πετούσε την κυμωλία του και απειλούσε αγανακτισμένος. Θα αναφερθώ εις την διεύθυνση. Δεν υπάρχει σεβασμός προς το μάθημα των τουρκικών. Σεβασμός δεν υπήρχε βέβαια. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να έρχεται ο φόβος. Την πατρίδα έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Κι αρρώθυμο οι οι να ανασφαλώ και μπορώ. Ο Δημήτρης Ψαθάς αποτελεί
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στα ελληνικά γράμματα και άφησε τη δική του σφραγίδα στη δημοσιογραφία. Με τη σατυρική του πένα κατέγραψε τα εύθυμα και σοβαρά γεγονότα που κυριάρχησαν στον τόπο μας από τα προπολεμικά χρόνια μέχρι τη δύση της ζωής του, μετά τη μεταπολίτευση. Μια ιδιαίτερη σχέση, και δεν είναι τόσο λόγω καταγωγής, όσο με τη γλώσσα, οι αναφορές που έκανα που διάβασα στο βιβλίο στην Ποντιακή γλώσσα, την οποία τυχαίνει να γνωρίζω. Και επειδή στα μέρη που θα αναφερθούμε ξεκινάει με μια περιγραφή της Τραπεζούντας, έχω πάει επανειλημμένα και είναι συναισθηματική η σχέση μου και ξέρετε αυτές οι εικόνες. Σας εύχομαι λοιπόν σε αυτά τα μέρη, αν θα μπορέσετε ποτέ, πέρα από την περιγραφή που θα ταξιδέψετε με τον λόγο του Ψαθά, αν θα μπορούσατε να τα δείτε και από κοντά, θα είχε ιδιαίτερη φόρτιση. Κι άξαφνα, ενώ πρόκειται να γίνει άλλη μια έξοδο των φοβερών στόλων που ετοιμάζονται